Μια υπέροχη συναυλία με τη σοπράνο Άννα Παπαδοπούλου. Είναι με τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη Γκάτσου, είναι Χατζηδάκης, Θοδωράκης, Μαμαγκάκης. Όπως έχω πει και παλαιότερα, προσπαθούμε μέσα από το ΕΒΕ, εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις, να κάνουμε και μουσικές εκδηλώσεις, να κάνουμε και άλλα πράγματα, ώστε οι Κοζανίτες και οι Κοζανίτισες να έχουν κάθε μήνα μία-δύο ευκαιρίες να απολαύσουν μία εκδήλωση, να απολαύσουν μία θεατρική παράσταση καλή, γιατί ζώντας εδώ στην περιφέρεια έχουμε ανάγκη όλοι μας να βλέπουμε και κάτι καλό. Σήμερα λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, είναι η συναυλία αυτή που κάνουμε με αφορμή τις Άγιες Μέρες του Πάσχα που έρχονται. Θα συνεχίσουμε 19 του Απρίλη με ένα ρεσιτάλ πιάνου, και το κάνουμε αυτό διότι 4 νέα παιδιά από την Κοζάνη, πιανίστες, διακρίθηκαν σε ένα διαγωνισμό στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και θεωρήσαμε καλό να τιμήσουμε αυτά τα νέα παιδιά, να τα δημιουργήσει η πόλη τους, και επί την ευκαιρία να εγγενιάσουμε και το καινούριο πιάνο που αγοράσαμε και ήταν μια καλή ευκαιρία να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Δεν τελειώνουμε εδώ πέρα. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο Γιάννη Καραχισαρίδη, ένα διήμερο. Αυτό προς το Μάη θα γίνει. Και θα κάνουμε και δύο εκπληκτικές παραστάσεις, δηλαδή και ανάποδα, είναι και αυτό προς το τέλος του Απρίλη. Και αρχές Μάη θα κάνουμε μια άλλη καταπληκτική παράσταση που παίζεται δύο χρόνια με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα, ο Θάνατος του Ιβάν Ήλις, βασισμένη σε ένα στο δίηγμα του Τολστόη. Και θα είμαστε, όπως έχουμε υποσχεθεί σαν ΔΠΕΦΕ, πάντα ενεργοί, προσπαθώντας να κάνουμε πράγματα για να μην λείπει από την Κοζάνη τίποτα, να μην ζηλεύει τίποτα από αυτά που γίνονται στις μεγάλες πόλεις και κυρίως Θεσσαλονίκη και Αθήνα.